συνάδελφοι, συναδέλφισσες. Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις σωματιακές επιτροπές, τις λαϊκές επιτροπές, τους εργαζόμενους κάθε κλάδου, τους νέους και τις νέες, τους ανέργους και τους συνταξιούχους, τις γυναίκες και τους μετανάστες σε γενικό ξεσηκωμό. Να βάλουμε μπροστά για την αποτροπή των νέων αντεργατικών μέτρων, για την ανατροπή της βαρβαρότητας. Τώρα χρειάζεται να νιώσουν την καυτή ανάσα του εργατικού λαϊκού κινήματος, να φτάσει παντού ο απεργιακός συναγερμός. Λένε ψέματα πως δεν θα έρθουν άλλα μέτρα. Η ζωή μας έγινε αφόρητη. Μας οδηγούν στη μαζική εξαθλίωση για να σωθούν τα κέρδη των λίγων, για να γίνουν αυτοί ακόμα πιο ισχυροί. Η λεμαργία των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων δεν θα κοπάσει ποτέ. Μας θέλουν σκλάβους, αμίλητους, ανοργάνωτους. Το σχέδιο νόμου για τον ενιαίο φόρο ακινήτων αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης φοροεπιδρομής ενάντια στο λαό. Μονιμοποιεί το χαράτσι, καταργεί το αφορολόγητο όριο, φορολογεί οποιοδήποτε οίκημα, οικόπεδο, το κάθε αγροτεμάχιο, το κάθε μικρομάγαζο. Επιδιώκει να συγκεντρώσει τη γη αλλά και τα ακίνητα σε όλο και λιγότερα χέρια. Μας αφορά όλους, γιατί πλήττονται όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Πλήττονται οι αγρότες, πλήττονται οι αυτοαπασχολούμενοι. Με το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση, αλλά και με τις δηλώσεις υπουργών και εκείνων του Υπουργείου Εργασίας, προετοιμάζεται το έδαφος για νέα βάρβαρα μέτρα στο ασφαλιστικό το επόμενο διάστημα. Το λεγόμενο χρηματοδοτικό κενό είναι πρόσχημα για να δρομολογηθεί παραπέραση η ρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης. Με αυτό τον ελιγμό προετοιμάζεται αφενός η επερχόμενη επίθεση το επόμενο διάστημα με μειώσεις των συντάξεων και αυξήσεις στα όρια ηλικίας, αφετέρου θέλουν να διευκολύνουν τις αφρώες απολύσεις με τη μορφή εθελουσίας τράπεζες, δέκο, για να μειώσουν το κόστος εξόδου προς όφελος των μεγαλομετόχων τους, επιβαρύνοντας τα ασφαλιστικά ταμεία. Καταργούν την Κυριακή Αργία προς όφελος των μεγαλοεπιχειρηματιών. Η Κυριακή Αργία ανοίγει στους εργάτες και όχι στα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες. Την καταργούν για να αυξήσουν τα κέρδη τους και να χτυπήσουν την εργατιά. Έξω από το κατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ βρέθηκαν την Κυριακή 3 Νοέμβρη, πρώτη μέρα εφαρμογής του νόμου για την κατάργηση της Κυριακής Αργίας, μέλη του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πρέβεζας, κάνοντας παράσταση διαμαρτυρίας και μοιράζοντας την ανακοίνωση του Σωματείου, με την οποία καλούνταν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι καταναλωτές να αντιταχθούν στον νόμο έκτρωμα για την κατάργηση της Κυριακής Αργίας. Βάζουν 25 ευρώ είσοδο για νοσήλεια στα νοσοκομεία. Κλείνουν νοσοκομιακές μονάδες, στερώντας από το λαό τη δωρεάν υγεία. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, η κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και η επέκταση των ατομικών συμβάσεων οδηγεί σε νέα μέτρα για να επιβάλλουν μισθούς πείνας των 300 ευρώ. Σχεδιάζουν νέα τσεκούρια στα δώρα στον ιδιωτικό τομέα. Την ίδια στιγμή που οι ανάγκες απαιτούν προσλήψεις, έρχονται νέες χιλιάδες απολύσεις στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Απελευθερώνουν πλήρως τις απολύσεις, δίνοντας το δικαίωμα στη μεγαλοεργοδοσία να απολύει όποτε και όσους θέλει.